Το 1996 μεταξύ άλλων αποδείχθηκε ότι 12 περίπου στρέμματα γης στην περιοχή Νταμάρια στον μέσα κατσαμπά του Δήμου Ηρακλείου αναζητούσαν ιδιοκτήτη, ο οποίος δεν άργησε να φανεί. Όσοι γνώριζαν καλά την ευρύτερη περιοχή ήξεραν ότι τα λεγόμενα Νταμάρια άνοικαν στην ιδιοκτησία του Δημοσίου. Τα μέλη μια δεμένη μέχρι τότε αλλά και έκτοτε οικογένεια τη ευρύτερη περιοχή δικαστικά και μόνο αποφάσισαν να αντιδικήσουν μεταξύ του για να αποκτήσουν τίτλου ιδιοκτησία τη συγκεκριμένη έκταση. Με αναγνωριστικές αγωγέ στο μονομελές πρωτοδικείο Ηρακλείου αδελφοί κατά αδελφών, αδελφές κατά αδελφών και γαμπροί κατά αδελφών και συζύγων εμφανίστηκαν ω διάδικοι διεκδικώντα πλασματικά την κυριότητα των 12 περίπου στρεμάτων. Στην συγκεκριμένη περίπτωση, οι παραπάνω αγωγέ ασκήθηκαν προκειμένου να αποκτηθεί κυριότητα από την πολυπληθή αυτή οικογένεια σε ακίνητα τα οποία άνοικαν στο δημόσιο. Ενδιαφέρον είναι ότι ο δημοφιλέστερος της οικογένειας είχε εκείνη την περίοδο ήδη διαγράψει λαμπρή πορεία στα αυτοδιοικητικά δρόμενα της πόλης η συνέχεια αποκτά περισσότερο ενδιαφέρον αφού η πολυπληθής οικογένεια με δικαστικά τερτύπια τον Ιούλη του 2003 ανακάλυψε και εμφάνισε στο μονομελές πρωτοδικείο Ηρακλείου μια ιδιόγραφη διαθήκη ενός θείου, ο οποίος την είχε συντάξει το 1965, 7 χρόνια πριν το θάνατό του το 1972. Με τη διαθήκη αυτή, ο θείος άφηνος κληρονομιά στα μέλη της ίδιας οικογένειας, που είχαν διεκδικήσει με αναγνωριστικές αγωγές τα 12 περίπου στρέμματα, ένα κίνητο έκτασης 8.000 τετραγωνικών μέτρων στη θέση Πετροκοπιά ή Νταμάρια του Δήμου Ηρακλείου, το οποίο κατά δήλωση των κληρονόμων είχε αποκτήσει μέχρι συκτησία. Αφού δημοσιεύουν 31 χρόνια μετά το θάνατο του Θείου τη διαθήκη, τον επόμενο κιόλα μήνα του ίδιου έτου, αποδέχονται με συμβολογραφικό έγγραφο την κληρονομιά. Το ΣΥΒΙΑ θα σκεφτεί κανεί μετά από 31 χρόνια αναμονή, την απάντηση δίνει η με αριθμό 95-2002, πράξη εφαρμογή σχεδίου Πόλεω Ηρακλείου, κάποιου μήνε πριν την εμφάνιση τη διαθήκη, με την οποία εντάσσεται το συγκεκριμένο ακίνητο στο παραπέρα από τα κίνητα που διεκδίκησαν με τις αγωγές τους, κάνοντας ο ένας τον άλλον αναγνωριστική αγωγή τα μέλη της οικογένειας. Ο θείος μάλιστα αποδείχθηκε όχι μόνο γαλαντόμος για τα ανήψια του, αλλά και μπροστά από την εποχή του, καθώς η διαθήκη που φαίνεται ότι είχε συντάξει το 1965, όταν όλος ο κόσμος έγραφε με πολιτονικό σύστημα, ήταν γραμμένη με μονοτονικό. Η πολυπληθής οικογένεια, που μέχρι τότε είχε πολλά και από τις επιτυχίες στα κοινά του δημοφιλούς Μέλους της, με την ένταξη στο σχέδιο πόλης του Ακινήτου αποκτά μεγάλο αριθμό τεμαχισμένων οικοπέδων άρτιων και οικοδομήσιμων τα οποία μάλιστα τα μέλη της μεταπολούν έναντι μεγάλης αξίας τιμήματος ως οικόπεδα σε διάφορους αγοραστές ενώ εισπράττουν επιπλέον από το Δήμο Ηρακλείου αποζημίωση 265.188 ευρώ για τμήμα του Ακινήτου που ρημοτομήθηκε. Αξίζει να αναφερθεί ότι το δημοφιλές μέλος της οικογένειας από τη θέση του ως δημοτικός παράγων είχε την αρμοδιότητα να χαρακτηρίζει περιοχές εντάσσοντάς τις στο σχέδιο πόλης και να μπορεί να εκτιμά από πού και πώς η αποζημίωση θα πάρει. Υπάρχει ωστόσο και ο διάδοχος που υπηρετεί στο Δήμο Ηρακλείου και έχει κληρονομήσει τμήμα αυτή τη περιουσία. Σίγουρα, μια τόσο ενδιαφέρουσα υπόθεση, που αφορά μάλιστα το δημόσιο, θα μπορούσε να τύχει του ενδιαφέροντο των ελεγκτικών αρχών. Αντίστοιχε μάλιστα περιπτώσει, ήδη απασχολούν και ερευνώνται από τι δικαστικέ αρχέ.